Είναι μεγάλο και έντονο το ενδιαφέρον που υπάρχει διεθνώ για το τερματικό υγροποίηση φυσικού αερίου, το οποίο προγραμματίζεται να γίνει α, στη Λεμεσό. Πριν ακόμη παρουσιαστούν επισήμω οι σχεδιασμοί τη Λευκοσία, πέντε εταιρείε κολοσία, πληροφορούμαστε, οι τρει από χώρε τη κεντρική Ευρώπη, εκδήλωσαν mm -hmm. ήδη ενδιαφέρον να επενδύσουν στο έργο. Όπω πληροφορείται ο Αντένα, κάποιε από αυτέ τι εταιρείε εκδήλωσαν απευθεία το ενδιαφέρον του στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ενώ οι υπόλοιπε στον αρμόδιο Υπουργό Εμπορίου και τουρισμού. Υποθυμίζεται πω ενδιαφέρον να επενδύσει στο τερματικό έχει ήδη, δημο... το ενδιαφέρον έχει ήδη δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Mm ή -hmm. Ανάλογο, με πηγέ από το Προεδρικό, είναι και το ενδιαφέρον για την κατασκευή του τερματικού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κινέζικου κολοσσού που ειδικεύεται σε έργα αυτή τη κλίμακα, ο οποίο ζήτησε, όπω αναλάβει, εξ ολοκλήρου την κατασκευή του τερματικού στο, στο Βασιλικό και μάλιστα και την διαχείριση του. Όπω πληροφορούμαστε, ζήτησε ακόμη και να το αγοράσει μετά που θα το κατασκευάσει. Σύμφωνα mm -hmm. με του πρώτου υπολογισμού, η πρώτη mm -hmm. φάση mm -hmm. κατασκευή του τερματικού, διότι θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη, α, θα στοιχήσει κοντά α, στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, λιγότερο από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Α, 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 σε πλήρη εξέλιξη α, ενδέχεται να ακουμπήσει και τα 18-19. Α δισεκατομμύρια όμω yeah. η πρώτη φάση, χωρί δηλαδή τι αποθηκευτικού χώρου και άλλε yeah. τεχνολογίε που θα προσθεθούν, θα στοιχήσει μήνυμου yeah. γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ.